ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στην Ήπειρο. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι είμαστε διαρκώς κοντά στην ελληνική περιφέρεια. Στην επίσκεψη αυτή προτάσει, μεταξύ άλλων, τα εξής θέματα: την αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων, με επίσκεψη στο εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στο Ελευθεροχώριδο Δόνης. Είναι η πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που θα παράγει βιοαέριο από δημοτικά στερεά απόβλητα. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη μείωση των απορριμμάτων, αλλά και στην παραγωγή πράσινης ενέργειας, η οποία θα διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρισμού της χώρας, καθιστώντας την περιφέρεια Ηπείρου μια πράσινη περιφέρεια. Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, αναδείχθηκε η μεγάλη διαφορά στις προτεραιότητες και τον πολιτικό λόγο μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός κατέθεσε συγκεκριμένο σχέδιο με 12-μηνο ορίζοντα, έτσι ώστε να κριθεί από τους πολίτες στην επόμενη ΔΕΘ. Ανέπτυξε το σχέδιο που φέρνει ανάπτυξη για όλους, νέο πλούτο στη χώρα, περισσότερες επενδύσεις και βέβαια περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με το σύνθημα «Είμαστε εδώ». Επέλεξε να ξεχάσει τους πολίτες και να απευθυνθεί στο εσωκομματικό του ακροατήριο, αποδεικνύοντας πως δεν διδάχτηκε τίποτα από την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού στις 7 Ιουλίου. Περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές, χωρίς να παρουσιάσει καμία πρόταση για το σήμερα και το αύριο, και κατέφυγε άλλη μια φορά στο λαϊκισμό και δυστυχώς στο ψέμα. Ενδεικτικά σημειώνω: είπε ότι εξασφάλισε τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων με τη δημιουργία καταπιστευτικού λογαριασμού. Τέτοιος λογαριασμός όμως ουδέποτε υπήρξε. Και βέβαια ουδής συμφώνησε ή έστω ενημερώθηκε στην Ευρώπη. Αν υπήρχε, γιατί ο κ. Τσακαλώτος δεν ενημέρωσε για το άνοιγμα, τον αριθμό και τα ποσά του ειδικού λογαριασμού τον κ. Σταϊκούρα κατά την παράδοση παραλαβής στο Υπουργείο Οικονομικών στις 9 Ιουλίου? Ο κ. Τσακαλώτος, που ήταν Υπουργός Οικονομικών, δεν ήξερε? Και έπειτα, αν είχαν συμφωνήσει σε αυτήν την ιδέα, γιατί ο κ. Παπαδημούλης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε ερώτηση στον Επίτροπο Μοσκοβισσή για το τι θα γίνει με τα πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας? Θα ρωτούσε ο κ. Παπαδημούλης αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη μειώσει τα πλεονάσματα στο 2,5% του ΑΕΠ ή θα πανηγύριζε κάθε μέρα? Αλλά και επί της ουσίας, η δίθεν λύση του κ. Τσίπρα έμπλεκε ανώμια πράγματα: τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας με την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. Ούτε ο λογαριασμός δημιουργήθηκε, ούτε τέτοιο ζήτημα συζητήθηκε ποτέ στο Eurogroup.